Εδώ λοιπόν κυρίες και κύριοι όμως έχει γίνει το εξής σκηνικό, αμέσως μετά όμως τα λαγωνικά από τα οποία έπιασαν πήραν τηλέφωνο τον Γιώργο Λιάγα για να σιγουρευτούν ότι το έχει δει σίγουρα, του είπαν τι θα γίνει τώρα παρακάτω κτλ. Δυσανασχέτησε ο Γιώργος Λιάγκας και πλέον τώρα αυτή η μεταγραφή είναι στον αέρα. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Εάν σου λέει πριν ακόμα έρθεις εδώ αρχίσουμε με τέτοια υπονοούμενα, όταν θα έρθεις εδώ και θα αντιμετωπίσεις τις πραγματικές δυσκολίες αυτής της δουλειάς. Γιατί όπως και να το κάνουμε, η κυρία Βουλγαράκη δεν είναι και από τα άτομα τα οποία έχουν και τη ισχυρή άποψη και μάλιστα μου έχει κάνει εντύπωση από την αρχή πώς και την πήραν εκεί. Ναι, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι αντί να είναι μέσα στην καλή χαρά το ότι θα πάρει μια δυνατή σφραγίδα από τον Γιώργο Λιάγκα, ουσιαστικά κάνουν όλο αυτό το λογοπαίγνιο που τον μειώνει λίγο και τον δείχνει σαν να είναι ο ισχυρός και δεν αφήνει τους άλλους να μιλάνε. Να πούμε εδώ ότι η Βουλγαράκη, από ό,τι ξέρουμε, έχει υπογράψει και προσπαθούν με κάθε τρόπο τώρα από τον Αντένα πώς θα μπορέσουν να κυρώσουν το συμβόλαιο. Ναι, γιατί